έκθεση που εγώ θα λέγω ότι είναι πρωτότυπη. Την ονομάζεται ότι θα εξαπλωμένη, πώς τη λέτε ακριβώς. Διασπαρμένη. Για πες την λίγο. Ναι, η ιδέα ξεκινάει από το γεγονός ότι το σύστημα, όχι μόνο το κοινωνικό αλλά και το οικονομικό, οργανώνει τις ζωές όλων μας γύρω από μια συσσόρευση. Όλοι μαζεύουμε κάτι, συσσωρεύουμε κάτι. Αυτό πολύ απλά είναι το καταστατικό σύστημα. Λοιπόν, στη συσσόρευση αυτή λειτουργεί και το μουσείο. Είτε είναι ένα μουσείο το οποίο είναι ουσιαστικό όπως ένα αρχαιολογικό μουσείο, μαζεύει. Εδώ η πρόταση που κάνουμε είναι σε ένα συμβολικό κέντρο που είναι το Δημοτικό Σχολείο του Ξινού Νερού να μαζέψουμε μια σειρά από έργα και να προσπαθήσουμε να τα διασπείρουμε σε μια γεωγραφική περιοχή που πιάνει από το Βόρα μέχρι το Βίτσι. Κάπου στο κέντρο αυτής της διαδρομής γεωγραφικής είναι το χωριό του Ξινού Νερού με αυτό το εξαιρετικό κτίριο, το ιστορικό κτίριο που βρήθη ιστορίας και ακριβώς σε αυτό το μετέχνιο έρχεται αυτή η έκθεση να συμβολήσει αυτή τη συσσόρευση που αμέσως μετά από 2-3 μέρες θα αποσυσσόρευε. Ευαγγελιακό Βασίλειος. Λοιπόν κύριε Βασίλη, για πέστε μας και εσείς δύο λόγια για αυτή την έκθεση που ξεκινάει σήμερα εδώ στο Ξινό Νερό. Αποφασίσαμε να κάνουμε αυτό το βήμα έχοντας διάφορους στόχους. Καταρχάς θέλαμε να έχουμε μία άμεση επαφή της τέχνης με την τοπική κοινωνία και τους επιχειρηματίες της. Όπως θα είδατε ίσως και στο διαφημιστικό flyer, τα σημεία που θα διασπαρεί η τέχνη, η έκθεσή μας είναι επιχειρήσεις, είτε ξενοδοχεία, είτε εστιατόρια, εδώ της ευρύτερης περιοχής πλέον, από τη Φέρα μέχρι τον Παλαιό Άγιο Αθανάσιο. Σε δεύτερο στόχο θέλαμε να δούμε πώς η τέχνη, πώς μάλλον τα παιδιά θα δουν τη τέχνη με τα δικά τους τα μάτια. Γι' αυτό και η έκθεση είναι εδώ πέρα ήδη 2-3 μέρες, έτσι ώστε τα παιδιά να δουν τους πίνακες και τα έργα χωρίς η δικιά μας παρουσία, για να μην επηρεαστούν από εμάς.